Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από την ΕΤΡΙΑ. Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους των δανειστών μας έχει από το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Η Τρόικα δεν δέχεται μετατάξεις και απαιτεί διαθεσιμότητα εδώ και τώρα. Ο Σάκης Ιωαννίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ με τις τελευταίες εξελίξεις. Σάκη, καλησπέρα. Βασικότερο, αγκάθι παραμένει και σήμερα το δημόσιο και γι' αυτό τον λόγο στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση? Πριν από λίγα λεπτά, Όλγα, ο κύριος Μητσοτάκης απαναχώρησε από τη συνάντηση με την Τρόικα, χωρίς επίσημες δηλώσεις, ωστόσο με την πληροφορία ότι επετεύχθη συμφωνία σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και την Τρόικα, δηλαδή για τα ανοιχτά θέματα του δημοσίου. Κλείστηκε το θέμα, όπως μας λέγανε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο τρόπος θα γίνει γνωστός μετά τη Δευτέρα, δηλαδή μετά το κρίσιμο Eurogroup, διότι δεν θέλουν να υπάρξει κάποια διαρροή για να μην διαταραχθούν οι εκεί διαπραγματεύσεις. Τώρα φαίνεται ότι βρέθηκε αυτό που ήταν ζητούμενο από χθες το βράδυ, δηλαδή το κενό που προέκυψε των 5.000 υπαλλήλων. Και αυτό προέκυψε διότι οι δανειστές άλλαξαν γνώμη και στη χθεσινή του συνάντηση είπαν ότι δεν δεχόμαστε οι 5.000 μετατάξεις των εκπαιδευτικών να θεωρηθούν ως μετακινήσεις. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κενό 5.000 υπαλλήλων στις 12.500 υπαλλήλους που ζητάει η Τρόικα να μπουν σε κινητικότητα. Εκεί μαθαίνουμε ότι υπήρχαν σκληρές διαπραγματεύσεις με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Σάκη να λέει όχι στις μετατάξεις των εκπαιδευτικών και έριξε το παλάκι σε μία άλλη μερίδα. Και εκεί είναι λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα, διότι ενώ φαίνεται πως η άλλη μεγάλη δεξαμενή είναι η ΟΤΑ, η Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου από εκεί έχουμε 3.500 υπαλλήλους δημοτικής αστυνομίας, οι οποίοι όπως φαίνεται θα μετακινηθούν. Η Τρόικα έχει ζητήσει εκεί να μπουν σε διαθεσιμότητα για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να μπουν στις νέες τους θέσεις. Και βέβαια κάποιοι μπορεί και να μην περάσουν στην κινητικότητα, στις θέσεις της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο, πληροφορίες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μας λένε μην μπαίνετε μόνο σαν δεδομένο του ΣΟΤΑ. Υπάρχουν και άλλες δεξαμενές, όπως τομείς της Γενικής Κυβέρνησης. Και γι' αυτό έγινε και μία επίσημη διάψευση ενός δημοσιεύματος του ΑΠΕ από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο έλεγε ότι επιλέγεται το ΣΟΤΑ και όχι τους καθηγητές. Κάτι τέτοιο θα φανεί πώς θα γίνει από τη Δευτέρα και μετά. Έχει και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Μιχελάκης, συνάντηση με την ΠΟΕ ΟΤΑ τη Δευτέρα. Στην προηγούμενη συνάντησή τους που έγινε χθες, είχε αφήσει υπονοούμενα ότι το θέμα των μετακινήσεων είναι ανοιχτό και ότι δεν έχει κλείσει κάτι ακόμη για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και να πούμε ότι στο σύνολο των 12.500, είπαμε ότι έχουμε το κενό των 5.000, 3.500 δημοτικοί αστυνόμοι, 2.000 εκπαιδευτικοί που είναι πλεονάζον προσωπικό, γυμνασές και πληροφορικοί, και είναι 1.500 υπάλληλοι από καταργούμενους φορείς, οι οποίοι πλαισιώνουν αυτό το σύνολο. Θα δούμε όμως μετά το Eurogroup πώς ακριβώς θα γίνει. Η συνάντηση συνεχίζεται πάντως με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Τώρα στις αντιδράσεις της ΠΟΕΟΤΑ. Έντονες οι αντιδράσεις. Είχαμε την αποχή και έχουμε αποχή των αστυνομικών, των δημοτικών αστυνομικών για όλο το Σαββατοκύριακο. Αύριο συγκαλείται έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για το θέμα της κινητικότητας. Η ΠΟΕΟΤΑ έχει εξαγγείλει επίσης 24-ωρη απεργία από τη Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Αθηναίων για τη Δευτέρα και παράλληλα στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του ΣΟΤΑ. Εκπρόσωποι τώρα των εργαζόμενων εκφράζουν φόβους, των εργαζόμενων ΣΟΤΑ του Δήμου Αθηνών, εκφράζουν φόβους ότι μετά τους δημοτικούς υπαλλήλους θα επιλεχθούν οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι αριθμούν περίπου τους 3.000 για να μπουν και αυτοί στον δρόμο της κινητικότητας. Και όπως είπαμε, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα ξεκινήσει και μια νέα συνάντηση του κυρίου Μιχελάκη με την ΠΟΕ ΟΤΑ και τους συναρμόδιους φορείς για τους ΟΤΑ. Και να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ με τις αντιδράσεις που διατυπώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι δήθεν διαφωνίες και διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν και πάλι σε νέες συμφωνίες για νέα μέτρα
και απολύσεις, κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων και άλλων φορέων. Η θεατρική παράσταση, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, των ημερών τελειώνει και μαζί με αυτό το έργο πρέπει να τελειώσει και ο ρόλος των πρωταγωνιστών του. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κατηγορούν την κυβέρνηση για ραγδαία διολύστηση στο φασισμό και τονίζουν ότι μετά τον ξαφνικό θάνατο της ΕΡΤ ακολουθούν οι χιλιάδες υπάλληλοι στους δήμους. Για δογματική επιμονή κάνει λόγο η Δημοκρατική Αριστερά της Τρόικας στην εφαρμογή λανθασμένων στοιχείων για το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία μάλιστα εκτιμά ότι ο διαρκής συμβιβασμός της κυβέρνησης σε ένα πρόγραμμα που δεν φαίνεται να αποτελεί διέξοδο είναι λανθασμένος, ενώ πρέπει να υπάρχει αλλαγή της οικονομικής πολιτικής. Και τέλος, το ΚΚΕ κάνει λόγο για διάλυση και υποβάθμιση των υπηρεσιών και των δομών σε σχολεία και σε άλλους φορείς, στην υγεία, στην παιδεία, στους δήμους, όπου θα οδηγήσουν οι χιλιάδες απολύσεις. Καλεί βέβαια τον κόσμο, τον λαό να αντισταθεί. Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να περάσουμε στις εξελίξεις που αφορά στο θέμα της ΕΡΤ. Με νέες δηλώσεις επανέρχεται και σήμερα ο Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής, ο οποίος μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, δήλωσε ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα ανοίξει και πάλι και αν χρειαστεί θα εκπέμψει αρχικά εκτός του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, να γίνει επέμβαση το ΜΑΤ. Όσον αφορά στους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν, ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι θα υπάρξουν κίνητρα που ισχύουν στο δημόσιο για την κινητικότητα. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Καψής. Κοιτάξτε, κάνουμε. Σας το λέω γιατί διαβάζω κάτι. Δώσαμε ένα διάστημα. Ότι είσαστε σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης πίεσης. Όχι. Η πίεση είναι η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να την εφαρμόσουμε. Θα την εφαρμόσουμε. Δίνουμε λίγο χρόνο ακόμη για να. Αν υπάρξει συμφωνία, σας λέω τώρα θα δω τους εργαζόμενους, αν μπορέσουμε να προσεγγίσουμε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια. Έχουν αποδεχθεί στην ουσία όλα τα αιτήματα, αλλά έχουν κολλήσει σε ένα συμβολισμό του να υπογράψουν τις συμβάσεις. Εγώ το βρίσκω λάθος από την πλευρά τους. Προσπαθώ να τους πείσω. Τις μεταβατικές συμβάσεις. Νομίζω ότι ξέρετε ότι κάπου είναι. Έχει μείνει συμβολισμός. Η ουσία δεν υπάρχει, γιατί δεν έχουν καμία επίπτωση από αυτό σε ό,τι διεκδικούν, γιατί έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν και το σέβομαι απολύτως. Φοβάμαι ότι έχουμε κολλήσει εκεί πέρα και δεν θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Δίνουμε λίγο χρόνο, όσο παραπάνω χρόνο μπορούμε, για να υπάρξει μια έτσι συνενετική λύση, αλλά νομίζω ότι πια έχει σχεδόν εξαντληθεί η δυνατότητα να μην αυτοί εφαρμόσουμε. Θα πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Θα πάρουν πλήρως τις αποζημιώσεις τους. Κοιτάξτε, μερικοί εργαζόμενοι θα κερδίσουν πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Κάποιοι άλλοι βέβαια θα χάσουν και προσπαθούν να την κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους όσο λιγότερο επώδυνη γίνεται αυτή τη μετάβαση. Γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Το καταλαβαίνω, σέβομαι τις αντιδράσεις, προσπαθώ να πλησιάσουμε όσο μπορούμε. Εάν δεν τα καταφέρουμε, νομίζω ότι είναι θέμα πλέον 24 ώρων. Κάποια στιγμή θα ανοίξει η ΕΡΤ. Για να πιστεύω ότι για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη αμοιβαία. Νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια εμπιστοσύνη. Όσο χρόνο ότι όμως η κυβέρνηση είναι. Γιατί είναι ένα χρόνο η κυβέρνηση αυτή. Δεν, ναι, ναι. Δεν έγινε μόνο με εσάς. Εσείς τώρα είστε δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση αυτή είναι ένα χρόνο. Μία είστε. Δύο. Και η κυβέρνηση. Περνάει γρήγορα ο χρόνος, χωρίς να το καταλάβω. Διοίκησε την ΕΡΤ με το 4-2-1. Ναι, ναι. Κατά συνέπεια, πού είσαι ο άλλος όταν η κυβέρνηση αυτή λέει. Εντάξει, βάζουμε έναν υπουργό ο οποίος είναι καλοπροαίρετος. Εντάξει, έχουμε ένα νομοθετικό διάταγμα. Περνάμε ένα νόμο ο οποίος είναι θετικός. Ναι, αλλά όταν βλέπει ότι η βούληση μέχρι τώρα της κυβέρνησης, ενώ είχε κάθε δυνατότητα να την αλλάξει πραγματικά την ΕΡΤ, όχι μόνο δεν την άλλαξε, αλλά την έπαιξε στα ίδια ώρα. 4-2-1. Πώς θα αλλάξει τώρα άποψη η κυβέρνηση, δηλαδή τι επιφύτης του Αγίου Πνεύματος έγινε. Ότι το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνες για το τι έγινε στην ΕΡΤ δεν θα το αρνηθώ. Εγώ το έχω αρθρογραφήσει επανειλημμένα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα συμφωνώ απολύτως. Προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι το έχουμε πετύχει. Υπάρχει μια τέτοια διαφωνία ως προς τον κυρίως πιστεύω το συμβολισμό της υπογραφής. Δεν είναι θέμα της εμπιστοσύνης. Αλλά τι ζητάνε, οι εργαζόμενοι τι ζητάνε δηλαδή. Ζητάνε να πληρώνονται με μια λογική ότι de facto συνεχίζουν να προσφέρουν την εργασία τους. Αυτό όμως έχει για πολλά. Για το μεταβατικό στάδιο. Ναι, έχει πολλά νομικά προβλήματα. Πάρα πολλά νομικά προβλήματα και δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Μπορεί να ακυρώσει το κλείσιμο της ΕΡΤ, δηλαδή, να το πω πολύ απλά. Και έχει και μια δυσκολία. Μετά πρέπει να επιλέξει κανείς αυτοί θα μείνουν, αυτοί θα φύγουν. Αν είναι να μείνουν 2.000 που είναι η συμφωνία, έτσι. Που και αυτό είναι δύσκολο. Ενώ θα υπάρξει προκήρυξη για τις θέσεις. Άλλο θέμα τώρα. Ανακοίνωση. Πριν φτιαχτεί η ΕΡΤ, δηλαδή πρώτη φορά υπάρχει αυτό το ζήτημα.
πριν φτιάξουμε ένα μηχανισμό, λέμε θα έρθουν 2.000. Ναι. Δηλαδή, αυτή ήταν η πολιτική συμφωνία. Ναι, αλλά είναι όμως μια συμφωνία. Εδώ συνέπεσαν δύο πράγματα. Η ανάγκη της κυβέρνησης να κάνει 2.000 απολύσεις που δεν είχε καταφέρει να βρει και το κάνει μέσω της ΕΡΤ. Έτσι, και γι' αυτό έγινε αυτό το απότομο. Και η ανάγκη αναδιοργάνωσης ΕΡΤ, που αυτό είναι κάτι πανθομολογούμενο, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να πει οι απολύσεις θα έρθουν από την ΕΡΤ. Έτσι, και έγινε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος όντως ήταν προβληματικός. Να σας πω, εσείς έχετε στο μυαλό σας πόσοι από αυτούς θα μείνουν και πόσοι από αυτούς θα χάσουν δουλειά τους. Δηλαδή, περίπου, ας πούμε, σήμερα πόσοι δημοσιογράφοι θα, αυτό θα προκύψει από την τηλεόραση που θα στήσουμε. Δεν έχουμε προκαθορισμένο αριθμό. Δεν υπάρχει στην κυβέρνηση προκαθορισμένος αριθμός. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μου ρώτησαν. Όσους χρειάζεται. Όσους χρειάζεται. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα κάνουμε. Τώρα λέμε όσους για την ΕΡΤ. Τώρα μιλάμε για την ΕΡΤ. Δεν μιλάμε για τη μεταβατική περίοδο. Όχι, η μεταβατική περίοδο είναι προϊόν πολιτικού συμβιβασμού. Θα έρθουν λοιπόν 2.000 και μετά από 3 μέρες θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα δηλαδή. Θα πρέπει πιθανόν αυτοί οι 2.000 να γίνουν 1.000. Θα είναι, η μετάβαση θα είναι ένα μεγάλο τεστ. Ναι, θα είναι αρκετά δύσκολο. Και να το συλλάβουμε και οργανωτικά πώς θα γίνει θα είναι δύσκολο. Εκτός από την ολόκληρη. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε κοντά μας την Άννα Ομυρίδου. Άννα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με την Αίγυπτο, όπου από τις αιματηρές συμπλοκές οι νεκροί έφτασαν τους 30, έτσι. Η Αίγυπτος κινδυνεύει να βυθιστεί, Όλγα, στην δίνη του εμφυλίου. Η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα αιματηρή, καθώς, όπως είπες, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν. Οι συγκρούσεις εξαπλώνονται και πέρα από την πρωτεύουσα, βέβαια, και σε αρκετές επαρχίες, ενώ είναι χαρακτηριστικό το βίντεο το οποίο παρακολουθούμε και είναι από το Σινά, όπου χθες κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, ιερής μέρας των μουσουλμάνων, η προσευχή διακόπηκε απότομα από καταιγιστικά πυρά. Βλέπουμε τους πιστούς να τρέχουν πανικόβλητοι προκειμένου να σωθούν, ανάμεσα τους και δεκάδες παιδιά. Δεν έχει γίνει γνωστό βέβαια ποιοι ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν την αιματηρή αυτή επίθεση. Οι Ισλαμιστές, τώρα να πούμε, Όλγα, καλούν σήμερα και σε νέες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον εκτοπισμό του Μοχάμεντ Μόρση. Στο κέντρο του Καΐρου τώρα όλα μαρτυρούν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη νύχτα που πέρασε. Υπάρχουν οδοφράγματα σε πολλά σημεία, καμένα λάστιχα, πεταμένες πέτρες, ίδιες εικόνες και στην Αλεξάνδρεια. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τώρα, ο Μπαν Κι Μουν, ζητά από τους Αιγύπτους να εναντιωθούν σε κάθε πολιτική αντιπίνων, καθώς η χώρα συγκλονίζεται από τις συγκρούσεις και δεν ξέρει κανείς ποιες συνέπειες μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση. Και βεβαίως έχουμε και μια διεθνή κοινότητα, η οποία προς το παρόν αντιμετωπίζει πολύ χλιαρά, θα λέγαμε, την όλη κατάσταση. Απλώς μιλάει, καλεί το λαό να επανέλθει στη δημοκρατία και να σταματήσουν οι συγκρούσεις, έτσι. Είναι εξάλλου πολύ φρέσκα τα γεγονότα και από τον εκτοπισμό του Χόσνη Μουμπάρακ, Όλγα. Δεν είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ζει ξανά η Αίγυπτος στο ίδιο σκηνικό. Και πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι αποφεύγουν να πούνε ακόμα και τη λέξη πραξικόπημα. Τώρα, να περάσουμε στην Βραζιλία, έτσι, και στις διαδηλώσεις που ξανάρχισαν πάλι στην Ελλάδα. Ακριβώς. Στο Ρίο Ντετζανέιρο πραγματοποιήθηκαν νέες διαδηλώσεις με τους συγκεντρωμένους να ζητούν περισσότερη διαφάνεια και βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών από την κυβέρνηση. Η αστυνομία της Βραζιλίας απάντησε για ακόμη μία φορά με βροχή δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσει, με συγχωρείτε, το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες και έβαλαν φωτιές σε πολλούς κάδους σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί άρχισαν να κυνηγούν τους διαδηλωτές. Ακολούθησε έτσι ένας κλεφτοπόλεμος, θα λέγαμε, στους δρόμους του Ρίο Ντετζανέιρο και συνελήφθησαν τουλάχιστον 6 διαδηλωτές, ενώ τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, Όλγα. Στην Κίνα τώρα σημειώθηκαν κατολισίες λόγω κακοκαιρίας. Τουλάχιστον 30 είναι νεκροί και 50, με συγχωρείτε, οι νεκροί και αδιευκρίνιστος ακόμη ο αριθμός των αγνοωμένων από τις κατολιστήσεις σε περιοχές της βόρειας και νοτιοδυτικής Κίνας. Οι εκτεταμένες πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα τις κατολιστήσεις που στοίχησαν τη ζωή, όπως είπαμε, στους τουλάχιστον 50 ανθρώπους. Οι αρχές τώρα εκφράζουν φόβους για αύξηση των θυμάτων, καθώς, όπως μεταδίδουν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ολόκληρα χωριά έχουν βυθιστεί στο νερό και στη λάσπη, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας, οι βροχές θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες και οι αρχές αναγκάστηκαν να κηρύξουν αρκετές περιοχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
Και να κλείσουμε τώρα με το Μεξικό, Άννα, όπου εκεί σημειώθηκαν προβλήματα στις πτήσεις, αιτία η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ακριβώς. Η δραστηριότητα του ηφαιστείου Ποποκατεπέλτ στο Μεξικό ήταν η αιτία να δημιουργηθεί ένα πανδαιμόνιο στο αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού. Δεκάδες πτήσεις, τόσο από όσο και προς το αεροδρόμιο, αναγκάστηκαν να ακυρωθούν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία των επιβατών που παραμένουν εκεί για δεύτερη ημέρα εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο. Καθώς είναι πολύ έντονη η δραστηριότητα του ηφαιστείου, να σας πω ότι η ηφαιστειακή τέφρα υψώνεται σε 1,5 χιλιόμετρο στον ουρανό του Μεξικού. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έντονα είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, όχι μόνο στις πτήσεις, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας, στο αστυνομικό μας δελτίο συγκεκριμένα. Άφαντοι παραμένουν παρά τη γιγαντιά επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή της Παραμυθιάς και την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, οι Αλβανοί δραπέτες. Ο Βασίλης Λούπας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλησπέρα. Τι νέα έχουμε από τις αστυνομικές έρευνες? Καλησπέρα, Όλγα. Ουσιαστικά άφαντοι παραμένουν οι δραπέτες των φυλακών Τρικάλων παρά τις έρευνες των αστυνομικών που έχουν κλείσει πλέον περισσότερες από 30 ώρες. Θα πρέπει, Όλγα, να πούμε πως κυρίως το βράδυ, με την βοήθεια ειδικών μηχανημάτων, με θερμικές κάμερες, οι αστυνομικοί ερεύνησαν όλη την περιοχή, κυρίως στο κάτω Ζάλογο. Εκεί λοιπόν διαπίστωσαν κάποιες κινήσεις που τους κίνησαν το ενδιαφέρον. Και έτσι, με το πρώτο φως της ημέρας, όλες οι έρευνες των αστυνομικών εστιάζουν κυρίως σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει επίσης, Όλγα, να πούμε πως οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως οι δραπέτες είναι πάνοπλοι και από εκεί και πέρα στόχος των αστυνομικών είναι οι δραπέτες σε καμία περίπτωση να μην περάσουν στο γειτονικό αλβανικό έδαφος. Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, παρακολουθήσαμε νωρίτερα τα όσα είπε ο κύριος Καψής στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα σχετικά με το θέμα της ΣΕΡ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο διάλογος των εργαζομένων με τον Υφυπουργό συνεχίζεται και μάλιστα οι εργαζόμενοι κατέθεσαν και τις δικές τους προτάσεις, περιμένοντας βεβαίως μια πιο σαφή νομική θέση του Υπουργείου. Ο Χρήστος Γιαννούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα επιχειρήσει να μας δώσει το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι προτάσεις των εργαζομένων, αλλά και το κλίμα, Χρήστο, μέσα στο οποίο διεξάγονται οι τελευταίες επαφές, όπως διαμήνυσε ο Υφυπουργός, μεταξύ εργαζομένων και Υπουργείου. Καλησπέρα, Όλγα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το κλίμα παραμένει ένα κλίμα επιφλακτικότητας και από τις δύο πλευρές, γιατί πολλά πράγματα αναθεωρούνται κάθε ώρα που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, με το αδιέξοδο να παραμένει. Και τα πλέον ασφαλή δεδομένα να είναι ότι υπάρχει το μαύρο στις οθόνες των τηλεοράσεων και στις ψυχές 2.500 εργαζομένων που ακόμα δεν ξέρουν, ακόμη και αν είναι απολυμμένοι, ακόμη και αν τα χαρτιά που έλαβαν έχουν μια νομική υπόσταση, ακόμη και μια σειρά από αν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που δόθηκαν σήμερα στην διάθεση των εκπροσώπων των δημοσιογράφων που συμμετείχαν σε μια ακόμη συνάντηση με τον κύριο Καψή. Ήδη παρακολουθήσατε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα, όπου μεταξύ άλλων παραμένουν ασαφή ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Ποιο θα είναι το μεταβατικό στάδιο, ποιο θα είναι το πλαίσιο της νέας τηλεόρασης και μια σειρά από ζητήματα. Υπάρχει σοβαρή επιφυλακτικότητα και χαρτοποψία για το αν τα βήματα που γίνονται περιέχουν και ειλικρίνεια. Αν δηλαδή αυτό που λέγεται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι και αυτό που πραγματικά έχει στο μυαλό της. Μία παράμετρος κλίματος αυτών των συζητήσεων. Μία άλλη είναι ότι δεν υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να υπάρξουν τα δύο βήματα. Εφαρμογή, τήρηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και αξιοποίηση του δυναμικού της με αυταρχικό τρόπο κλεισμένη ΣΕΡΦ, που παραμένει και αυτό σε ένα θολό τοπίο. Είναι η απόλυση, ερασιτεχνικής απόλυσης, πρώιμης απόλυσης, επιπόλυσης απόλυσης. Τέλος πάντων, αντί να ξεκαθαρίζει όσο προχωράμε το πράγμα, φαίνεται να σκοτεινιάζει, να μαυρίζει ακόμα περισσότερο. Χριστό, το γεγονός, το μήνυμα που θέλησε να περάσει σήμερα... Το μήνυμα που θέλησε να περάσει σήμερα ο κύριος Καψής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το επόμενο ενδεχομένως 24ωρο η νέα ΕΡΤ θα αρχίσει να εκπέμπει και θα φύγει το μαύρο από τις τηλεοράσεις, από τους δέκτες. Αυτό πώς το δέχτηκαν, πώς το ερμηνεύουν οι εργαζόμενοι? Σαν απειλή δηλαδή στο θέμα, γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις. Όχι, σε διαπραγματεύσεις όλα δεν βρισκόμαστε.
συζητήσεις γίνονται. Συζητήσεις, ναι. Γίνονται πολύ καλύτερα. Όταν ναι. Είναι σαφή τα δεδομένα αυτού που σου προτείνει ο απέναντί σου. Όταν δεν είναι σαφή και έχουν πολλά κενά και πολλά αν και όταν θα δούμε και πώς και τα λοιπά, δεν είναι διαπραγμάτευση, είναι συζήτηση. Επίσης να αποκαταστήσω ότι δεν είπε ο κ. Καψής το επόμενο 24ωρο, είπε τα επόμενα 24ωρα. Αυτό είναι από 2 έως 22. Έως 22-24 ώρα δεν νομίζω ότι τόσο χρόνο θέλει να αφήσει. Τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί. Ότι όχι, τουλάχιστον... θέλω να σου πω ότι μακάρι, ναι, μακάρι να έχεις δίκιο ότι είπε το επόμενο 24ωρο. Μακάρι να ήταν έτσι. Επειδή όμως είπε τα επόμενα 24 ώρα, σημαίνει μια ελαστικότητα. Ας μην μείνουμε στα 24 ώρα, ας μείνουμε στο γεγονός ότι έχει πρόθεση το Υπουργείο να προχωρήσει προς μια άλλη λύση και οι εργαζόμενοι πλέον να μην αποτελούν μέρος της λύσης, όπως είπε αρχικώς ο κύριος Καψής. Όχι. Τέτοια πράγματα δεν έχουν υποθεί οι εργαζόμενοι να μην αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος. Απλά οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αναλάβουν από μόνοι τους την ευθύνη να γίνουν η λύση του προβλήματος χωρίς να είναι σαφές το πλαίσιο που πρέπει να γίνει αυτό. Με λίγα λόγια, ίσως εγώ φταίω που δεν έγινε κατανοητό, ότι δεν μπορεί να ζητάς να λειτουργήσει το μεταβατικό στάδιο της τηλεόρασης με τους απολυμμένους της ΕΡΤ, χωρίς να λες ποιοι, πόσοι, πώς και με ποιο τρόπο. Δεν είναι πάγκος λαϊκής αγοράς η δημόσια τηλεόραση, ούτε το μεταβατικό στάδιο, ούτε η νέα δημόσια τηλεόραση. Δεν γίνεται με συνθήκες μανολάδας. Ωραία. Οι συζητήσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνεχίζονται, Χρήστο, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουν, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, το κυπριακό αλλά και ενεργειακά θέματα απασχολούν τις επαφές που έχει ο κύριος Βενιζέλος στην Κύπρο. Στην συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, δήλωσε ότι η οικονομική κρίση δεν πρόκειται να κάμψει τα αντανακλαστικά και τις προτεραιότητες στα εθνικά θέματα, προσθέτοντας ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εθνικούς φυσικούς μας πόρους και να κρατάμε ενεργά τα εθνικά και κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Βενιζέλος συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον πρόεδρο της Βουλής και τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων. Τώρα, την αναγκαστική απαλωτρίωση χιλίων στρεμμάτων στη Μεγάλη Παναγιά που βρίσκονται στην έκταση που έχει παραχωρηθεί από το κράτος στην Ελντοράντο Gold ζητά η Ελληνικός Χρυσός. Οι κάτοικοι που βλέπουν πως χάνουν και τα χωράφια τους δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι της Μεγάλης Παναγιάς στην Χαλκιδική, καθώς εδώ και λίγες ημέρες έχουν λάβει έγγραφα σύμφωνα με τα οποία οι περιουσίες τους θα πρέπει αναγκαστικά να απαλωτριωθούν. Η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων κάνει λόγο για δεκάδες σπίτια και αγροτεμάχια που βρίσκονται στα χίλια στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στην Eldorado Gold και πρέπει αναγκαστικά να απαλωτριωθούν. Αυτό εωρούνταν στον αέρα, αλλά βρεθήκαμε εξαπίνης όλοι και οι ιδιοκτήτες και μάλιστα ήρθε τόσο αργά που η θεσμία τελειώνει στις 12 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά σε 5 μέρες. Και υπάρχει μια αναταραχή αυτή τη στιγμή στο χωριό, γιατί μας ήρθε κεραυνός. Είναι λίγα τα ψωμιά σας στην περιοχή, μαζεύεται να γίνεται πρόσφυγες στην ίδια σας και η χώρα. Από το πρωί της Πέμπτης, υπάλληλοι της Αντιδημαρχίας Μεγάλης Παναγιάς άρχισαν να κοινοποιούν στους φερόμενους ιδιοκτήτες έγγραφα περί αναγκαστικών απαλωτριώσεων ιδιωτικών περιουσιών και εφαρμογής του μεταλλευτικού κώδικα από το νέο ιδιοκτήτη της περιοχής, την Eldorado Gold. Στην έκταση αυτή βρίσκονται 17 αγροτεμάχια πολλών ιδιοκτητών κατοίκων της Μεγάλης Παναγιάς, καθώς και η θέση του δεύτερου φράγματος που είναι η ιδιοκτησία της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους. Έτσι που μας συμπεριφέρονται, πιστεύουμε ότι θα φτάσει η ιστορία και σε άλλο. Δηλαδή, η επόμενη περιοχή που έχουν, που θέλουν να κάνουν ερευνητικές γεωτρήσεις και όλα αυτά και μιλάμε για τη Τσικάρα, σημαίνει ότι η Τσικάρα είναι στην περιοχή του Γωματίου. Είναι δυνατόν να γίνονται απαλωτριώσεις για μια ιδιωτική εταιρεία, να γίνονται απαλωτριώσεις για ένα δρόμο, για ένα σχολείο, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά να γίνονται απαλωτριώσεις για μια ιδιωτική εταιρεία είναι ανήκουστο αυτό. Οι κάτοικοι που βλέπουν πως χάνουν και τα χωράφια τους, ενώ υπάρχουν και σπίτια σε κάποια αγροτεμάχια, δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν έχουν και πολλά χρονικά περιθώρια, αφού η κίνηση της εταιρείας ήρθε ευνηδιαστικά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι τις 12 Ιουλίου.
Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Κατσέλη. Ζητούν από την κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά κόμματα να μην επιτρέψουν να μπει λουκέτο σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, να ανοίξουν άμεσα τα εργοστάσια και να μην ανατραπούν οι εργασιακές σχέσεις. Δυναμική πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας Κατσέλης. Η πρώτη του στάση ήταν στο Υπουργείο Εργασίας. Η πορεία πέρασε από το ΣΕΒ και κατέληξε στη Βουλή. Οι εργαζόμενοι ζητούν να μην μπει λουκέτο στην επιχείρηση, την οποία χαρακτηρίζουν κερδοφόρα, και να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο τα εργοστάσια της εταιρείας, χωρίς να γίνουν απολύσεις και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Μιλήσαμε και στο διάδρομο, τυχαίως βρήκα από τον Υπουργό, τον κύριο Κεκέραβλου, της εργασίας, τον Υπουργό. Μας είπε, δεν μας περίμενε, ξαφνικά το πετύχα μπροστά, μας είπε ότι Δευτέρα ή Τρίτη παλεύει για να γίνει υπουργική με τον κύριο Στουρνά και τον κύριο Χατζηράκη. Με λίγα λόγια, οι κύριοι πάνε να καταλύσουν τη δημοκρατία, πάνε να κλείσουν τα εργοστάσια, κλείνουν και τη Βουλή, δεν είναι κανένας μέσα. Εμείς πήγαμε και κάναμε πάταγο. Δύο άτομα, πέντε άτομα εδώ. Εμείς θέλουμε να ανοίξουν τα εργοστάσια άμεσα, άμεση πανεπιστημία, δεν ζητάμε κάτι άλλο, να μην χαθούν εργασιακές σχέσεις, να μην αλλάξει κάτι άλλο σε εργοστάσια, να ανοίξουν τώρα. Είναι ψωμί, είναι αλεύρι, πρέπει να γίνει τώρα αμέσως. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.